στο τέλος πλέον της δημαρχιακής σας θητείας. Τι έχετε καταφέρει μέχρι τώρα στον Δήμο Χαλανδρίου και ποια κατά τη γνώμη σας είναι και τα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν στο μέλλον? Το Σεπτέμβριο του 2014, όταν αυτή η παρέα των ανθρώπων ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου, είχε να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση σε ό,τι αφορά τα τρία κλειστά αθλητικά κέντρα, τις 28 μη λειτουργικές, μη ασφαλείς και μη αδειοδοτημένες παιδικές χαρές, σχολεία 48 τον αριθμό σε πολύ μεγάλη εγκατάλειψη, για τα οποία ο Δήμος δεν δαπανούσε ούτε ένα ευρώ από το δημοτικό του προϋπολογισμό σε έκτακτη επιχορήγηση, μια πόλη εγκατελειμμένη και βρώμικη, που όμως οι πολίτες της πλήρωναν πάρα πολύ υψηλά δημοτικά τέλη, και μια κοινωνική πολιτική η οποία αφιέρωνε μόλις 1.800 ευρώ για τους ενδεείς συνδημότες μας σε μια περίοδο κρίσης. Αυτό το οποίο μπορέσαμε να καταφέρουμε αυτά τα χρόνια είναι να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, συντηρώντας όλες τις μεγάλες και αδειοδοτώντας όλες τις μεγάλες υποδομές του Δήμου, χωρίς να επιβαρύνουμε τους δημότες, μειώνοντας τα δημοτικά τέλη κατά 20%, αποκαθιστώντας την λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και με προσωπικό και με προσλήψεις, φέρνοντας το Δήμο Χαλανδρίου στους Δήμους με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη αυτή τη στιγμή από τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη στην Αττική, με 127 καινούριους ανθρώπους στην υπηρεσία καθαριότητας, προστατεύοντας τους δημόσιους χώρους και καθιστώντας τους λειτουργικούς και ασφαλείς για τους πολίτες, αυξάνοντας χρηματοδοτήσεις για τα σχολεία από τα 0 ευρώ στις 625.000 ευρώ που κλείσαμε πέρυσι, δαπανώντας περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να αναβαθμίσουμε και να ανακαινήσουμε και να αδειοδοτήσουμε τους αθλητικούς χώρους, και μειώνοντας, αυξάνοντας όλες τις κοινωνικές παροχές σε όλες τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, κόβοντας συνδρομές, αυξάνοντας τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, ανοίγοντας 2 νέους παιδικούς σταθμούς και βάζοντας σε μία σειρά μεγάλα στρατηγικά θέματα της πόλης, όπως είναι η κατάργηση των 2 καταβλισμών των Ρωμά που υπάρχουν στο Χαλάνδρι με συνένεση κοινωνική δικαιοσύνη και ισοτιμία. Ο ένας καταβλισμός στην περιοχή του πατήματος Χαλανδρίου ήδη καταργήθηκε, οι άνθρωποι πήγανε σε σπίτια με τη συμβολή του Δήμου, και την Δευτέρα μεθαύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ψηφίσουμε την ένταξη του Δήμου σε ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο έχει συμφωνηθεί με την Περιφέρεια και με το Υπουργείο Εργασίας, με το οποίο οι οικογένειες του καταβλισμού του νομισματοκοπίου θα μετακινηθούν σε σπίτια με επιδότηση νοικίου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα 40 ετών στο Χαλάνδρι, που ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την επίλυσή του. Περισσότερες από 9-10 οικογένειες ήδη αυτή τη στιγμή με τους ίδιους πόρους του Δήμου έχουν μετακινηθεί σε σπίτια, και νομίζουμε ότι και με την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης, η οποία επίκειται, ένα πρόβλημα 50 ετών το οποίο ολοκληρώθηκε η βολιοδομική μελέτη που ξεκίνησε το 1987 και εμείς καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το Φεβρουάριο του 2018, περιμένουμε την έγκρισή του από την Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα και οι άνθρωποι να αποκτήσουν πρόσβαση στις περιουσίες τους, τις οποίες στερούνται επί 50 χρόνια. Μαζί με την ανέγερση του Δημαρχείου, του θεάτρου και του υπόγειου πάρκινγκ στην πλατεία Χαλανδρίου με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, την παραχώρηση των 30 στρεμάτων του νομισματοκοπίου που δίνει έναν πολύ μεγάλο χώρο αναψυχής και αθλητισμού στην πιο υποβαθμισμένη περιοχή του Χαλανδρίου, στο κάτω Χαλάνδρι, νομίζω ότι πολύ μεγάλα στρατηγικά θέματα της πόλης είτε επιλύθηκαν είτε μπήκαν στο δρόμο για την επίλυσή τους. Φυσικά δεν αντιμετωπίστηκαν όλα τα ζητήματα, φυσικά δεν ζούμε στην πόλη την οποία ονειρεύεται ο κάθε πολίτης. Πεζοδρόμια σπασμένα θα βρούμε, δρόμους κατεστραμμένους ή σε μη αρκετά καλή κατάσταση θα βρούμε ακόμα στην πόλη. Και νομίζω ότι οι αναπλάσεις στις γειτονιές και στο κέντρο, η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος
στο οποίο θα βοηθήσει και το νέο υπόγειο πάρκινγκ που θα γίνει μαζί με το Δημαρχείο, θα είναι οι προτεραιότητες της επόμενης περίοδου. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια ήταν χρόνια πολύ σκληρά για την ελληνική κοινωνία. Μνημόνια, λιτότητα, όλα αυτά τα πράγματα και ένας κομμάτι του πληθυσμού υπέφερε πάρα πολύ. Στο μυαλό μας ή των περισσότερων ανθρώπων ίσως, το Χαλάνδρι είναι στις προνομιακές περιοχές γιατί είναι βόρεια προάστια. Ποια ήταν η κατάσταση και πώς αντιμετωπίστηκε από την κρίση. Είναι και αυτός ένας μύθος. Το Χαλάνδρι και αυτό υπέφερε από την κρίση και από όλες τις μνημονιακές πολιτικές που ακολουθήθηκαν ήδη από το 2010. Υπέστη μια πολύ μεγάλη μείωση εισοδημάτων και ο πληθυσμός και χτυπήθηκε και το εμπορικό κέντρο. Φτάσαμε στο σημείο στα 25% των μαγαζιών του εμπορικού κέντρου του παραδοσιακού του Χαλανδρίου να είναι κλειστά, σύμφωνα με επίσημες μελέτες της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Και μία από τις βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής ήταν στους πιο αδύναμους από τους συμπολίτες μας να δώσουμε τη δυνατότητα να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να ξεπεράσουν αυτή την κρίση. Έτσι ο Δήμος χρησιμοποίησε από το Δημοτικό Ταμείο περισσότερα από 900.000 ευρώ για να επιδοτεί το κοινωνικό του παντοπολείο, αύξησε τους ανθρώπους που ήταν 400 το 2014 που σιτίζονταν από το κοινωνικό παντοπολείο σε 1.270 σήμερα, υπερτριπλασίασε στην πραγματικότητα τους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό παντοπολείο. Αύξησε τα κοινωνικά επιδόματα σε ενδεήσει δημότες από τα 1.800 ευρώ που βρήκαμε εμείς το 2014 σε περισσότερα από 125.000 ευρώ που κλείσαμε για το 2018, ταυτόχρονα μειώνοντας όλες τις εισφορές για όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. Τροφεία στους παιδικούς σταθμούς για τα εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ δεν υπάρχουν. Σύνδρομες για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΑΠΗ δεν υπάρχουν. 7 ημέρες διακοπές για τα ΚΑΠΗ γίνονται είτε δωρεάν είτε με ένα συμβολικό αντίτιμο. Τα δημοτικά αθλητικά προγράμματα εκτελούνται πάλι με συμβολικό αντίτιμο. Νομίζω ότι ο Δήμος συμπαραστάθηκε στους πρόσφυγες, έκανε αποστολές στην Ιδωμένη, στο Λαύριο, στο Κουτσόχερο, στους συμπολίτες μας που πλήγηκαν από την καταστροφή στο Μάτι. Νομίζω ότι έδειξε ένα κοινωνικό πρόσωπο το οποίο ανταποκρίνεται σε μια άλλη πολιτική αντίληψη για το πώς βλέπουμε να αναπτύσσεται μια πόλη. Και νομίζω ότι ήταν μαζί με τις πρωτοβουλίες, τις συλλογικές, τις αυτόνομες που αναπτύχθηκαν στο Χαλάνδρι και τις οποίες στήριξε ο Δήμος, όπως είναι το κοινωνικό ιατρείο με περισσότερους από 50 γιατρούς και νοσηλευτές που προσφέρανε και συνεχίζουν να προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους, αλλά και με πρωτοβουλίες χωρίς μεσάζοντες, όπως είναι το «Μαζί να τα φάμε» που λειτουργεί ήδη από το 2012 και συνεισφέρει σε πάνω από 200 οικογένειες. Εμείς αγκαλιάσαμε, στηρίξαμε και ενισχύσαμε και αυτές τις αυτόνομες πρωτοβουλίες και νομίζω ότι το Χαλάνδρι στάθηκε όρθιο μέσα από όλη αυτή την κρίση. Στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές υπάρχει ένα νέο στοιχείο που φέρνει ο Κλισθένης, που είναι η απλή αναλογική. Και δεν θα έχουμε πια το δημαρχοκεντρικό μοντέλο. Ποια είναι η γνώμη σας για την απλή αναλογική και αν υπάρχουν οι δυνατότητες στην περιοχή σας συνεργασιών και ευρύτερα. Σίγουρα η απλή αναλογική είναι δικαιότερο εκλογικό σύστημα και δίνει τη δυνατότητα καλύτερης αποτύπωσης των σχετισμών στην κοινωνία. Εμείς με 18% που πήραμε στον πρώτο γύρο στις προηγούμενες εκλογές είχαμε σχεδόν το 60% των εδρών που πραγματικά δεν είναι κάτι δίκαιο. Για να λειτουργήσει όμως η απλή αναλογική και να μην δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία του Δήμου οφείλει να υπάρχει η κοινή λογική στις παρατάξεις που υπάρχουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι ώστε να παίρνονται αποφάσεις σε ωφελία του κόσμου. Εμείς αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα στα τελευταία χρόνια μετά την αποχώρηση κάποιων ανθρώπων από την παράταξη της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο να αδυνατεί ή να παίρνει πάρα πολύ δύσκολα αποφάσεις παραδείγματος χάρη για να κάνει δωρεάν θεατρικές παραστάσεις στα σχολεία
ή για να αγοράζει κάδους ή για να φτιάξει ένα οικόπεδο για νόμιμη στέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας. Καταλαβαίνει κανένας ότι αν δεν υπάρχει κοινή λογική και αν επικρατήσει η αντίληψη να καταστραφεί το έργο ενός οποιοδήποτε δημάρχου προκειμένου να υπάρξει ο επόμενος, αυτό δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Άρα η προσπάθεια η δική μας είναι να κάνουμε μία έκκληση στους συμπολίτες μας να δώσουν τη μεγαλύτερη δυνατή δυνατότητα, εφόσον εγκρίνουν το έργο αυτής της Δημοτικής Αρχής, την περισσότερη δύναμη στον πρώτο γύρο που θα γίνουν και οι εκλογές των Δημοτικών Συμβούλων, έτσι ώστε και οι συνεργασίες που θα προκύψουν να έχουν το στίγμα της συνέχισης αυτής της πολιτικής, που ήταν μια πολιτική υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος, των εργαζομένων του Δήμου, και μια πολιτική που ελάφρυνε τους πολίτες, ενώ επιβάρυνε αυτούς που δεν πλήρωναν ποτέ. Παρέλειψα να πω, και θα το πω στο τέλος γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο Δήμος Χαλανδρίου διεκδίκησε περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ από και ήδη τα πρώτα από αυτά τα λεφτά μπαίνουν στα ταμεία του Δήμου, από μεγάλες επιχειρήσεις, 36 τον αριθμό, που πλήρωναν με λαθεμένα τετραγωνικά και κανένας ποτέ δεν τους είχε ελέγξει. Και με αυτά τα χρήματα που λιτώσαμε από αυτές τις επιχειρήσεις, από μια χρηστή διαχείριση σε ό,τι αφορά τα ακίνητα του Δήμου, από τη διαφάνεια της ανοιχτές δημοπρασίες που γινήκανε για την εκμετάλλευση κηλικίων, πάρκινγκ κτλ., μπόρεσε ο Δήμος να βελτιώσει πολύ τα οικονομικά του στοιχεία, να μην επιβαρύνει τους δημότες του και να μπορέσει να ασκήσει μια κοινωνική πολιτική σε όφελος των πολλών. Για να μην ανατραπεί αυτή η πολιτική, να μην ξαναγυρίσουμε στα παλιά, εμείς καλούμε τους πολίτες από οποιαδήποτε πολιτική αντίληψη και να προέρχονται να στηρίξουν την προσπάθειά μας και να τις δώσουν τη μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο από την πρώτη Κυριακή.